Μετά τη Θεία Λειτουργία και τη Δοξολογία, ο Μητροπολίτης Κορίνθου επισκέφθηκε την Ομαρχία και αντάλλαξε ευχές με τον Ομάρχη Νίκο Ταγαρά. Σήμερα, πρώτη του πολιτικού έτους, μετά τη Θεία Λειτουργία και την Δοξολογία που είναι καθιερωμένη να γίνεται, είναι καθήκον και υποχρέωση να εκφράσουμε τις ευχές και σε προσωπικό επίπεδο σε αυτούς που ασκούν την εξουσία και το καθήκον της διακονίας του λαού μας με μόχθο και με αγάπη και με μεράκι. Έτσι έσπευσα μαζί με τις άλλες αρχές, βέβαια εγώ χωριστά τώρα γιατί ήρθα τελευταίος, να ευχηθώ στον φίλτατο κύριο Νομάρχη, με τον οποίο μας συνδέουν δεσμοί αγάπης και φιλίας από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα στην Κορίνθο και στην Κορινθία. Και το κάνω με την καρδιά μου, να του εύχομαι να έχει υγεία, δύναμη, προσωπική και οικογενειακή γαλήνη και ευτυχία και να τον φωτίσει ο Θεός για ό,τι καλύτερο για εκείνον και για την κοινωνία μας. Με την ευκαιρία, αφού είμαστε on camera, να ευχηθώ και στα πνευματικά μου παιδιά, τους Κορινθίους και στον τύπο και σε εσάς όλους, να σας αξιώνει ο Θεός, να έχετε δύναμη, να διακονήσετε την ενημέρωση όπως χρειάζεται, αλλά και ο λαός μας να απολαύσει πλέον, έστω και μετά από στερήσεις, αυτά που του αξίζουν. Με χαρά υποδέχομαι στην αρχή της νέας χρονιάς και ίσως της τελευταίας, έτσι φαίνεται, της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης εδώ. Είναι ιδιαίτερη τιμή και η χαρά μου. Θέλω και εγώ να εκφράσω τα αισθήματα αγάπης πρώτα και σεβασμού στον Σεβασμιότατο, με τον οποίο, όπως και ο ίδιος είπε, μας συνδέει από τα πρώτα βήματα της εδώ διαδρομής μια ιδιαίτερη σχέση, βαθιά σχέση, εκτίμησης, αγάπης και σεβασμού. Θέλω να του ευχηθώ πραγματικά καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε ένα έργο και ρόλο που είναι πιο δύσκολο σήμερα, επειδή τα προβλήματα της εποχής είναι πολλά. Και νομίζω ότι με την δύναμη που τον διακρίνει, με την αγάπη αλλά και με το πάθος για προσφορά αλλά και για δημιουργία, με έναν ρόλο τελώς ξεχωριστό αλλά που τον έχουμε ανάγκη όλοι μας, γιατί αν κάτι είναι προαπαιτούμενο για να μπορέσουμε να αλλάξουμε πράγματα και να γίνουμε καλύτεροι, είναι να είναι δυνατή η ψυχή. Και για να είναι δυνατή η ψυχή να αντέχει αλλά και να δημιουργεί και να αντιστέκεται όπου χρειάζεται, θέλουμε και την ευλογία της Εκκλησίας και του Σεβασμιωτάτου, τον οποίο έχουμε σταθερά δίπλα μας και ο οποίος κάθε μέρα παλεύει για να προσφέρει ό,τι καλύτερο και σε εμάς αλλά και σε όλο τον κόσμο. Με την ένωση λοιπόν δυνάμεων και με τη συνεργασία μας που είναι άριστη σε όλα τα επίπεδα, κοινός μας στόχος είναι, εμείς θεσμικά όσο είμαστε εδώ, ο Σεβασμιωτάτος θα είναι για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι το τέλος της διαδρομής του, όσα ο Θεός του δώσει και εμείς ευχόμαστε να είναι πολλά. Εμείς ξέρουμε τον ορίζοντα ο οποίος ολοκληρώνεται φέτος. Θέλουμε όμως και από την ανθρώπινη πλευρά, που και αυτή θα είναι όσο ο Θεός μας δώσει μέχρι το τέλος της δικής μας διαδρομής, να του πω ότι η αγάπη μας αλλά και ο σεβασμός μας είναι σταθερά μαζί του για να τον στηρίζουν στο έργο το οποίο έχει αναλάβει. Με αυτές τις απλές αλλά ανθρώπινες και βαθιά από εκβαθέων εκφραζόμενες λέξεις, θέλω και πάλι να τον καλωσορίσω, να τον ευχαριστήσω για την επίσκεψη και μαζί είμαστε να προχωρήσουμε στα δύσκολα. Αμήν. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά.